και από τα ημιωρινά του Κολυνδρού Πιερίας στα θαλασσινά της Κύθνου. Και δεν έχω πάει και με ξεσηκώνουν τώρα όλα αυτά που διαβάζω. Δύο πράγματα θα σας πω μόνο. Περιμένετε, εδώ το έχω, εδώ. Ούτε και εγώ, θα συμπληρώσω. Ούτε και εσύ, να δείξουμε λίγο πλάνα πριν πάμε στη μουσική. Πόσα μέρη στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει να πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κολόνα. Είναι η κολόνα, η φυσική διάσημη παραλία που έχει δύο πλευρές. Και από εδώ και από εκεί. Ένα από τα πιο δημοφιλή. Μάτια, δηλαδή, αλλά... Ναι, πας από εδώ, πας από εκεί, ρε παιδί μου. Που, ναι, ζεσταίνει από τη μία, πας από την άλλη. Έτσι. Έτσι. Υπέροχες παραλίες η Κύθνος και ξέρεις πόσες διάβασα ότι έχει. 99. Μπράβο. Τι να σου κάνει ο κορονοϊός και αποστάσεις. 99 παραλίες. Είναι σπάνιο αυτό. Η πιο διάσημη βεβαίως είναι η κολόνα που δείξαμε. Είναι μια λωρίδα άμμου ουσιαστικά που χωρίζει τη θάλασσα στη μέση. Δύο αμμουδιές στην ίδια παραλία. Διαβάζω ότι υπάρχει σπήλαιο, το σπήλαιο Καταφύκη, ένα από τα σημαντικότερα και πλέον εντυπωσιακά. Μάλιστα εκεί υπάρχουν και τεχνητές στοές μεταλλίου. Είχε και μεταλλεία στην Κύθνο, έτσι. Μπορεί να φτάσει ο επισκέπτης εκεί εύκολα μέσα από τα γραφικά σοκάκια της Δριοπίδας. Λοιπόν, πήρατε γεύση, θα πάρετε και ήχο. Λαούτα και βιολιά. Πάμε! Κοιτάξτε τώρα, 8 και 6, πάει 8 και 7 πρώτα λεπτά το πρωί. Δίπλα στη θάλασσα, παραδοσιακές στολές, παραδοσιακά όργανα. Νησιώτικη μουσική και νησιώτικη, έτσι, λαούτα, βιολιά. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι θα περνάνε και τα πανηγύρια τους, που δυστυχώς αυτή την εποχή πλήττονται. Θα δούμε και μετά με τον κύριο Παπαθανάση τι αποφάσεις θα πάρει η κυβέρνηση για τη μαζική διασκέδαση. Άρα, καταλαβαίνουμε, είδαμε προηγουμένως Κεράσια, Κολυντρού, άλλη ζωή και άλλη ζωή και εδώ, έτσι. Και καταλαβαίνουμε τι χάνουμε στην Αθήνα. Πόσες αντιθέσεις εντωμεταξύ. Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, πόσες αντιθέσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι ένα από τα μαγικά στοιχεία της Ελλάδας, Εμίλια, είναι αυτό. Το σίγουρα. Ότι μπορείς στον τόπο μας να πας από την μία πλευρά μέχρι την άλλη και να βρεις βουνό, πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, παραλίες. Όλη αυτή η εναλλαγή και όλη αυτή η αντίθεση. Δεν βαριέσαι ποτέ. Έτσι. Σε σύγκριση με άλλες χώρες που πας και έχουν παιδιά. Πόσο διαφορετικά από το Αιγαίο στο Ιόνιο, έτσι, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, όλο αυτό, όλη αυτή η εναλλαγή. Κοίτα, χαρά των ανθρώπων. Ετοιμάζονται για το καλοκαίρι. Δευτέρα, κοντινό νησί. Ναι, είναι κοντά. Δευτέρα έχουμε πρωτομηνιά, μπαίνει ο Ιούνιος. Μας λένε όσοι την έχουν επισκεφθεί ότι αν πάμε θα εντυπωσιαστούμε. Υπάρχουν, λέει, παραλίες με φυσική σκιά που σχηματίζεται από αλμυρίκια. Σε πάει νερό, δηλαδή μέχρι το νερό. Ναι, αν μας ακούει ο κύριος Σταμάτης Γαρδέρης, που είναι ο δήμαρχος της Κύθνου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι εσείς είστε ακόμη καλύτερα. Ξυπνήσαμε κεφάτι σήμερα, από ό,τι βλέπετε. Έτσι. Να πούμε μια καλημέρα και στην παρέα. Ποιοι είναι δίπλα σας οι κύριοι? Είναι πατέρας και γιος οι οργανοπαίκτες, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης ο Μπέλης. Καλημέρα. Και καλημέρα τα παιδιά σε όλους και στα παιδιά. Ελάτε λίγο παιδιά κοντά, ελάτε. Ελάτε και τα παιδιά να μας πούν μια καλημέρα. Τα ξυπνήσαμε πρωί σήμερα, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Να και η νεολαία. Η νεολαία πάντα παρόν. Επάλξεις. Για να πείτε και το όνομα του κάθε παιδιού που τα ξυπνήσαμε και νωρίς. Να τα γνωρίσουμε. Είναι ο Κωνσταντίνος, η Θρύσα, ο Γιάννης, Φλόρα. Καλημέρα. Και στα αγόρια και στα κορίτσια πείτε, του καλημέρα, νησιού. Παιδιά, καλημέρα, και... Είστε έτοιμοι για το καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε? Είμαστε έτοιμοι. Οι ετοιμασίες ολοκληρώνονται. Τώρα και με τους τελευταίους περιορισμούς που θα έρθουν και αυτοί, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλά, τουλάχιστον μακάρι, το διάστημα μακάρι. Αυτό. Όντως έχετε 99 παραλίες.
Οι μετρημένες έχουν και κάποιες οι οποίες είναι λίγο πιο πριβέ, δεν φαίνονται. Οι 99 είναι. Για εσάς τους ντόπιους. Πάντως να είστε σίγουροι ότι και Αύγουστο να είσαστε εδώ, θα είσαστε σε κάποια παραλία μόνοι σας. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί αν έχετε παραμία 100, όπου και να πάνε οι τουρίστες, θα έχουν απλωσιά. Θα έχουν χώρο, θα έχουν αποστάσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κύριος θεωρώ ιδανικός προορισμός τώρα και με τα ειδικά μέτρα των αποστάσεων όσον αφορά. Για πείτε μας κάτι. Εμείς τώρα δεν έχουμε έρθει εδώ κανείς από την παρέα Κύθνο, ούτε εσύ Δημήτρη. Κανένας. Πόση ώρα από Πειραιά, πώς ερχόμαστε, για δώστε μας λίγο οδηγίες. Είμαστε 3 ώρες από τον Πειραιά και 1 ώρα και 50 λεπτά από το Λαύριο. Α, δίπλα από το Λαύριο με το Γρήγορο, πολύ κοντά. Δίπλα. Πολύ κοντά, ναι, πάρα πολύ κοντά. Είμαστε ένα νησί προσβάσιμο και αυτό θεωρώ ότι είναι και το αβαντάζ το δικό μας. Ατού μεγάλο. Στο λεκανοπέδιο. Μεγάλο ατού. Πέρα από τον άλλο, μετά, όπως είπατε και εσείς, θα ερχόμενος επισκέπτης έχουμε 99 παραλίες, ένα κυκλαδίτικο τοπίο με τα μονοπάτια του, τα ξοφλήσια του, τους αρχαιολογικούς χώρους που ξέρετε πολύ καλά πόσο σκέφτομαι και το μουσείο μας τώρα, το οποίο θα στεγάσει όλα αυτά τα ευρήματα. Δήμαρχοι, έρχονται συνήθως Έλληνες ή ξένοι τουρίστες? Ως επί το πλήστον όλα τα χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Έλληνες τουρίστες. Τα τελευταία ξεκίνησε και ο ξένος τουρισμός. Σιγά σιγά αναπτυσσόμεθα. Ήπια βέβαια. Πείτε μας λίγο και χρηστικά για κλίνες πόσες έχετε και για τιμές. Κάποιος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται καλή ιδέα. Θα μπορούσα να πάω εκεί. Κοντά είναι. Θα βρει καλές τιμές. Θα βρει και καλές τιμές, θα βρει και τις ακριβές. Ανάλογα το πορτοφόλι που διαθέτει ο καθένας. Για δώστε μας ένα μέγεθος από έως. Είμαστε γύρω κοντά στις 4.000 κλίνες περίπου θα έχουμε. Και ξεκινάει. Το αντίτιμο είναι από 50 ευρώ έως και 500, ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Εκεί που είστε τώρα τι είναι? Σε ποιο σημείο είμαστε? Στο λιμάνι του Μέριχα, είναι το λιμάνι μας. Χθες είχαμε την τιμή, ήρθαν και τα 2 πρώτα σκάφη. Άντε, μπράβο. Έκαναν ποδαρικό και ευελπιστούμε να ξεκινήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για να γυρίσει λίγο ο κύριος που εκτελεί χρέη, Κονολήπτη, να δούμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι, την εικόνα που παίρνει κάποιος ταξιδιώτης, φτάνοντας όταν το πλοίο εκεί στο λιμάνι του Μέρικα, όπως λέγεται, το λιμάνι της Κύθνου. Ο Μέρικας. Και από εκεί η χώρα πόσο κοντά είναι? Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Η μεγαλύτερη κιλομετρική απόσταση είναι 25 λεπτά. Η χώρα είναι 10 λεπτά από εδώ. Τέλειο και η Ιδρυοπίδα, το άλλο χωριό. Η Κανάλα. Κάποιος που θα έρθει θέλει και αυτοκίνητο, κύριε Δήμαρχε? Μπορεί να νοικιάσει και από εδώ, είναι προσιτές τιμές και για το διάστημα, αλλά μπορεί και να φέρει και τα εισιτήρια είναι φθηνά για να γίνει. Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσουμε μουσικά. Να ευχαριστήσουμε και τους μουσικούς, μπαμπά και γιο, και τα παιδάκια όλα την νεολαία που ξύπνησε νωρίς για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν. Ευχαριστούμε, να έχουμε καλό καλοκαίρι. Μακάρι. Και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Έλα. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να κλείσαμε τώρα. Το είδες? Τα τι κάνει μέσα, μωρέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Μόνος τους. Ωραίοι. Θα είμαστε εκεί την άλλη φορά.